Παιδιά, ποιος θέλει να δοκιμάσει τις βάφλες μου? Θα προσθέσω λίγο σιρόπι. Γιαγιά, τι σου παίρνει τόσο καιρό? Γιατί να βιαστώ? Αυτός που βιάζεται σκοντάφτη. Έλα, γιαγιά μου, τρέχουν τα σάλια. Θέλω να τα δοκιμάσω γρήγορα. Σε υποστηρίζω. Κατάφερε να πεινάσω. Έχω ήδη ανοίξει το σιρόπι. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Ξεκινάω. Σε υποστηρίζω. Πόσο νόστιμο. Λοιπόν, δεν έχουν μείνει βάφλες. Θέλετε να παίξετε μαζί μου? Είναι η ώρα για challenge. Πάμε. Ας μάθουμε ποιος πήρε τη ταχύτητα. Έλα τώρα, αργή. Είμαι γρήγορη. Έχω τη τέλεια μέση λύση και θα φάμε noodles Pringles. Θέλω πολύ να τα δοκιμάσω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω πιο γρήγορα. Εγώ μπορώ. Κοιτάξτε και μάθετε πώς να τρώτε γρήγορα τα noodles. Μπορείτε να μαζέψετε όλα με τη μία και να τα φάτε και μετά να πιείτε τον υπέροχο ζωμό. Γιαγιά, έχεις μουστάκια. Σιγά τώρα. Αυτό σημαίνει ότι έχω άλλα noodles να φάω. Πόσο αργά φτάνει στη Τζιλ. Ναι, και τρώει πολύ αργά. Πρέπει να την περιμένουμε. Θα απολαμβάνω κάθε noodles. Κοιτάξτε, σχεδόν δοκίμασα ένα. Βαρύαμαι τόσο πολύ. Γιαγιάκα! Γιατί κοιμάστε? Ξυπνήστε! Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε το challenge. Μπράβο σου! Τι θα πάρω με αυτή τη φορά? Η ταχύτητά μου είναι μέτρια. Θα είμαι σαν σαλιγκάρι. Και εγώ θα είμαι πολύ γρήγορος. Τι θα φάμε? Αυτά τα γλυφιτζούρια φαίνονται ανατριχιαστικά, αλλά τι γεύση έχουν? Έχουν πολύ ωραία γεύση. Ανυπομονώ να μάθω τη γεύση. Τι ανυπομονείς? Πρέπει να το πάρεις και να το φας. Είναι νόστιμο. Αυτό είναι. Οχ! Ο κάτοικος αυτής της καραμέλας είναι τώρα στο στόμα μου! Τι αηδία! Γιατί με κοιτάς έτσι? Η κατσαρίδα είναι στα μαλλιά σου! Η κατσαρίδα! Είστε τόσο αστεία! Εν τω μεταξύ χρειάζομαι έναν τρόπο να φάω την καραμέλα μου πιο γρήγορα χωρίς να φάω την κατσαρίδα, ναι! Μπορώ να το κάνω σπάζοντας το γλυφιτζούρι με ένα σφυρί! Έτσι θα ξεφορτωθώ και την κατσαρίδα εκ των προτέρων και θα φάω τα γλυκά κομμάτια. Αντίο, φιλενάδα μου. Πώς θα τα φάω τώρα, μαμ? Νόστιμο! Είναι ακόμα στο κεφάλι μου. Τι φρίκι! Ας μάθουμε γρήγορα τι μας περιμένει. Είμαι γρήγορη! Αυτή τη φορά είμαι αργή. Είμαι τυχερός! Έχω κανονικό ρυθμό! Λατρεύω τα δημητριακά όρεο! Η γιαγιά είναι πάλι σαν σαλιγκάρι! Δεν πειράζει! Κανείς δεν με εμποδίζει να φάω τα δημητριακά μου γρήγορα και μόνο μίας! Γιατί όταν ανακατέψω μεγάλο εκ των προτέρων, όλα μέσα θα αναμειχθούν από μόνα τους! Γιατί έτσι έχει καλύτερη γεύση, Τζιλ! Είναι εξωπραγματικά νόστιμο για μένα και έτσι θα πιω το γάλα τώρα! Πονάω! Συγγνώμη, γιαγιά, βιάζομαι! Θα ανοίξω το γάλα! Ουάου, γιαγιά! Ακόμα και το καπάκι σου πετάει αργά! Και στο φαγητό μου! Μην με εμποδίζεις να απολαμβάνω τα δημητριακά μου! Επιτέλους θα τα φάω! Πόσο νόστιμα είναι! Έχω τελειώσει τα πάντα!
Я δεν έχεις ξεκινήσει ακόμα. Τζιλ, σκέφτεσαι το ίδιο πράγμα που σκέφτομαι και εγώ. Ας πάμε όλα εμείς. Τι είναι αυτό? Ντροπή σας. Δεν μου αφήσατε ούτε ψίχουλο. Ωραία, είμαι πάλι γρήγορη. Η ταχύτητά μου είναι μέτρια. Και εγώ θα αργήσω. Μπορώ όμως να απολαύσω τη γεύση. Ουα, παγωτό! Μπορώ να απολαύσω το παγωτό ακόμα και αν το φάω γρήγορα. Κάτι δεν πάει καλά. Κρύωσα. Κρυώνω πολύ. Καημένη μου, πρέπει να μετρήσω τη θερμοκρασία σου. Wow, δεν έχω ξανά δει κάτι τέτοιο. Τζιλ, πρέπει να ζεσταθείς επιγόντως. Έχω μια κουβέρτα, καπέλο, κασκόλ, θερμαντικό μαξιλάρι και ζεστό τσάι. Περίμενε. Τώρα πιέστο. Ωι, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα πραγματικά νιώθω καλύτερα. Το παγωτό μου έχει λιώσει. Τώρα είναι μια λακκούβα. Και πάμε! Γρήγορη! Μέτρια! Πάλι αργό! Τι θα φάμε! Όχι, αυτό το βρωμερό τυρί είναι αηδία! Ειδικά όταν το τρως αργά! Ναι, δεν μου αρέσει αυτό! Φαίνεται έτσι και έτσι. Δεν θέλω καν να το δοκιμάσω. Ελπίζω να μην έχει τόσο άσχημη γεύση όσο μυρίζει. Βέβαια, ξέρω πώς να το πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να το λιώσω. Τι σκέφτηκε? Τώρα θα λιώσω το βρωμερό τυρί. Έτοιμο! Μπορώ να πιω αυτό το υγρό πολύ πιο γρήγορα από ότι μπορώ να φάω το τυρί. Δεν μπορώ να το βάλω στο στόμα μου. Είναι αηδία. Και η μυρωδιά και η γεύση. Όσο πιο γρήγορα το φάω, τόσο το καλύτερα. Πώς βρωμάει. Τελείωσα. Μπράβο σου. Και εγώ θα το κάνω με τον τρόπο που οι γευσιγνώστες δοκιμάζουν τα τυρία. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να κόψω ένα κομμάτι με ειδικά εργαλεία. Και τώρα το δοκιμάζω. Γιατί μυρίζει τόσο άσχημα? Ξέρετε, δεν είναι τόσο κακό. Μου αρέσει κιόλας. Αν και όχι, χάρηκα νωρίς. Τώρα πονάει το στομάχι μου. Ήταν αηδία, αλλά το έκανα. Όχι μόνο εσύ, τα καταφέραμε εμείς. Μπράβο. Βρέσει, τι κάνεις, με πειράζεις. Αρκετά, ώρα να δούμε τις κάρτες. Θα αργήσω. Η μέτρια ταχύτητα μου ταιριάζει. Θα είμαι γρήγορος. Όταν πρόκειται για έναν ολόκληρο κουβά κοτόπουλο KFC, είμαι πάντα ο πρώτος. Αυτό το κοτόπουλο συνοδεύεται με κέτσαπ. Ο τέλειος συνδυασμός είναι. Τώρα θα βάλω το κέτσαπ στο κοτόπουλο μέχρι να καλυφθεί εντελώς, ώστε να μπορώ να απολαύσω πραγματικά αυτά τα βουτάκια. Και θα απαλλαγώ από τα κόκαλα αμέσως. Πεντανόστιμο. Τι, τέλος, δεν πίστευα ότι ήταν τόσο λίγα. Γιατί αφήνεις σκουπίδια, πέταξε τα κόκαλα. Έτσι. Τώρα θα φάω κι εγώ. Φαίνεται πολύ καλό. That's delicious. Νόστιμο. Ναι, θα είναι νόστιμο. Τι, αυτό
Ντόινε, μπόμπισε καταλαβαίνω τα μπουτάκια τελειώνουν γρήγορα. Γιαγιάκα, έχω μια ιδέα. Γιατί να μην κλέψουμε το κοτόπουλο της Τζιλ. Δεν θα προσέξει τίποτα. Ωραία, υποστηρίζω την ιδέα σου.